Χαίρετε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά και είμαι εδώ για να σας δείξω αυτό που σας υποσχέθηκα στο προηγούμενο βίντεο, πώς μπορούμε να κάνουμε τραχανά με γάλα και πληγούρι. Ο τραχανάς θεωρείται υπερτροφή, αλλά και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι ένα τρόφιμο το οποίο μπορεί να συντηρηθεί εκτός ψυγείου. Και πάμε να δούμε τα υλικά. Τα υλικά λοιπόν που θα χρειαστούμε είναι γάλα, πληγούρι και αλάτι ψηλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και γάλα του εμπορίου. Εάν όμως πάρετε γάλα από στάνι, θα πρέπει να το σουρώσετε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να το περάσετε από τσαντίλα και αν δεν έχετε τσαντίλα, να διπλώσετε ένα τούλι αρκετές φορές, να το βάλετε στο σουρωτήρι και από εκεί να περάσετε το γάλα. Η όλη αυτή η διαδικασία βέβαια δεν θα χρειαστεί αν το γάλα είναι του εμπορίου. Στη συνέχεια θα βάλετε το γάλα σας στην κατσαρόλα σε πολύ χαμηλή φωτιά, ανακατεύετε κάπου κάπου και όταν το δείτε να αρχίσει να φουσκώνει, τότε θα προσθέσετε μέσα το πληγούρι, το οποίο προηγουμένως θα πρέπει να έχετε πλύνει τουλάχιστον 3 με 4 φορές και μία κουταλιά της σούπας αλάτι ψηλό. Πάντοτε το σκεύος θα το έχετε σε χαμηλή φωτιά και με μια ξύλινη κουτάλα ανακατεύετε το μείγμα για να μην πιάσει στον πάτο της κατσαρόλας. Όταν το μείγμα αρχίσει να πίζει και να βγάζει φουσκάλες και να αποκτήσει την υφή που αμέσως θα σας δείξω, αυτή εδώ, κοιτάξτε πως είναι, τότε θα αποσύρετε το σκεύος από τη φωτιά, θα το καλύψετε με μία βρεγμένη πετσέτα και θα βάλετε από πάνω το καπάκι. Κοιτάξτε, αυτό τώρα θα το αφήσετε να φουσκώσει όλη τη νύχτα. Όπως έχετε καταλάβει, προετοιμάζουμε τον τραχανά μας από το προηγούμενο βράδυ. Αφήνουμε λοιπόν όλη τη νύχτα να φουσκώσει και την άλλη μέρα το πρωί θα τον απλώσουμε πάνω σε ένα τραπέζι στο οποίο έχουμε τοποθετήσει ένα καθαρό σεντόνι ή καθαρό τραπεζομάντιλο, το οποίο όμως, παιδιά, θα πρέπει να προσέξουμε να μην το έχουμε πλύνει με μαλακτικό. Γιατί εάν το έχουμε πλύνει με μαλακτικό, ο τραχανάς θα μυρίζει μαλακτικό. Θα κάνουμε τον τραχανά μας επιτάκια και πάμε να σας το δείξω. Όπως αυτό εδώ που σας δείχνω. Και θα τα αφήσουμε στον ήλιο αφού τα σκεπάσουμε με τούλι ή με ομπρελίτσα. Σαν αυτή εδώ, βλέπετε. Τις ομπρελίτσες αυτές τις γνωρίες, γιατί μπορείτε να τα βρείτε σε πολυκαταστήματα, αλλά ακόμη και στη λαϊκή. Όταν το πιτάκι ξεραθεί από την πάνω πλευρά, θα το γυρίσουμε από την άλλη, να αποκτήσει ακριβώς το ίδιο χρώμα και στη συνέχεια θα κόψουμε τα πιτάκια μας σε μικρότερα κομμάτια. Όπως αυτά που βλέπετε. Θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, δηλαδή θα τα γυρίζουμε διαρκώς να ξεραθούν από όλες τις πλευρές, ώστε να μπορέσουμε να τα τρίψουμε. Τώρα πότε θα είναι έτοιμα για να τα τρίψουμε? Όταν δεν θα είναι ούτε πολύ σκληρά, ούτε και σαν λαπάς. Τότε θα τα περάσουμε από την σίτα του τραχανά. Είναι αυτή εδώ. Όσοι είστε από τη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να την προμηθευτείτε από το καπάνι. Εγώ από εκεί την έχω αγοράσει σε ένα ταξίδι που έκανα στην πατρίδα. Μπορείτε όμως να την βρείτε και στο διαδίκτυο, όπως στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και ανοξείδωτες σίτες. Θα περάσετε λοιπόν τον τραχανά σας από τη σίτα και στη συνέχεια θα τον έχετε για 10-15 μέρες στη σκιά. Σε καλά αεριζόμενο χώρο, πάντοτε σκεπασμένο με τούλι ή με ομπρελίτσα, θα τον ανακατεύετε κάθε μέρα ώστε να ξεραθεί από όλες τις πλευρές καλά και αφού περάσει το χρονικό διάστημα θα τον αποθηκεύσετε σε βαμβακερές μαξιλαροθήκες ή σε γυάλινα αποστηρωμένα βάζα. Τώρα, εάν δεν είστε σίγουροι ότι έχει ξεραθεί πολύ καλά ο τραχανάς σας, περάστε τον για 10-15 λεπτά από τον φούρνο. Τον φούρνο θα τον έχετε στους 100 βαθμούς αέρα. Βέβαια, εξαρτάται και από τη δύναμη που έχει ο κάθε φούρνος. Εσείς ξέρετε, εσείς θα το κοιτάξετε. Θα τον ανακατεύετε και όταν έτσι αποκτήσει λίγο ροδαλό χρώμα, θα το βγάλετε, θα τον αφήσετε να κρυώσει
και θα τον αποθηκεύσετε, όπως είπαμε προηγουμένως, ή σε γυάλινα βάζα ή σε μαξιλαροθήκη βαμβακερή. Πιστέψτε με ότι ο τραχανάς δεν πρόκειται να μαμουνιάσει. Τώρα, εάν σας έχει περισσέψει και έχει περάσει ήδη ένας χρόνος, θα χρειαστεί να κάνετε την ίδια διαδικασία, δηλαδή να τον περάσετε ξανά από τον φούρνο. Αν έτσι κάνετε, πιστέψτε με ότι ο τραχανάς δεν θα μαμουνιάσει ποτέ. Αυτά όλα, εκείνο που θέλω να προσέξετε μάλλον πριν κλείσω, είναι ότι ο τραχανάς σας μέχρι το απόγευμα πρέπει να έχει τριφτεί. Αυτή είναι η ιδιοτροπία αυτού του τραχανά, γιατί αν δεν έχει τριφτεί, μετά θα αποκτήσει μια πολύ άσχημη μυρωδιά και πιστέψτε με ότι θα χρειαστεί να τον πετάξετε. Την δοσολογία και την εκτέλεση θα σας τα γράψω στα σχόλια. Αυτά όλα. Θέλω να είστε καλά. Θέλω να χαμογελάτε και να μην σας παίρνει κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Μαζί είπαμε θα το περάσουμε ένας με τον άλλον. Και το επόμενο βίντεο θα αφορά σε ένα φυτό με θρεπτική και φαρμακευτική αξία και φυσικά θα προσπαθήσω να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο με το πώς συντηρούμε τρόφιμα εκτός ψυγείου. Αυτά όλα πρέπει να σας αφήσω. Θέλω να είστε καλά, θα επαναλάβω, να χαμογελάτε και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.